Σοφία και Ελένη Αναστασίου. Εμείς αναλαμβάνουμε συνταξιδοτικά, φορολογικές διεκπαιρεώσεις και λογιστικά. Εσείς απλά απολαμβάνετε. Από τις 20 Μαρτίου ξεκινάνε η υποβολή φορολογικών δηλώσεων για το οικονομικό έτος 2014. Μαζί μας έχουμε την κυρία Αναστασίου, η οποία θα μας εξηγήσει τις παγίδες και το τι θα πρέπει να προσέξουμε στις φορολογικές δηλώσεις. Καταρχήν θα πρέπει να μάθουμε ποιοι είναι υπόχρεοι να υποβάλουν φορολογική δήλωση για αυτό το έτος. Υπόχρεοι είναι όσοι έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους, εκτός αν είναι προστατευόμενα μέλη. Ποιες είναι οι σημαντικότερες αλλαγές στη φετινή φορολογική δήλωση? Μεγάλη αλλαγή στη φετινή φορολογική δήλωση είναι ο τρόπος φορολογίας. Δηλαδή, δεν θα φορολογούνται πλέον τα φυσικά πρόσωπα στο σύνολο του εισοδηματός τους με μία κοινή κλίμακα είτε μισθωτών είτε επαγγελματιών, αλλά θα φορολογούνται χωριστά σε κάθε πηγή εισοδήματος, που και εκεί έχει αλλάξει ο αριθμός των πηγών, από 7 έχουν γίνει 4. Δηλαδή, ένας φορολογούμενος που έχει εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες, παραδείγματος χάρη, και από ενοίκια, θα φορολογηθεί χωριστά για τις μισθωτές υπηρεσίες, χωριστά για τα ενοίκια. Ποιος ευνοεί το νέο φορολογικό σύστημα? Ευνοεί συνήθως τα εισοδήματα από ενοίκια, όταν είναι μέχρι 12.000, που φορολογούνται αυτοτελώς με ένα συντελεστή 10%. Παλιότερα, αν αυτό το ενοίκιο ερχόταν πάνω σε εισόδημα με μισθωτές υπηρεσίες ή από ελεύθερα επαγγέλματα, τότε λόγω της πρόσθεσής του ανέβαζε και την κλίμακα του φόρου εισοδήματος. Πώς φορολογούνται οι ελεύθεροι επαγγελματίες? Οι ελεύθεροι επαγγελματίες φορολογούνται με βάση τα καθαρά τους κέρδη, χωρίς καθόλου αφορολόγητο ποσό. Άρα, από μηδενική βάση, φορολογούνται με ένα συντελεστή 26% για το ύψος των καθαρών τους κερδών μέχρι 50.000, και από 50.000 και 1 ευρώ φορολογούνται με συντελεστή 33%. Αυτή η κλίμακα ισχύει για τα προγραφικά βιβλία, τα λεγόμενα εισόδων-εξόδων ή β' κατηγορίες. Για τα βιβλία τα διπλογραφικά, η κλίμακα είναι 1,26% για όλα τα καθαρά κέρδη. Και εκεί έχουμε μετά μια άλλη φορολογία 10% επί της διανομής. Τι ισχύει για το αφορολόγητο όριο? Για τους μισθωτούς υπάρχει ένα αφορολόγητο όριο με φόρο μέχρι 2%. Αρκεί ο μισθωτός να υποβάλει αποδείξεις το 25% του εισοδήματός του, γιατί διαφορετικά θα έχει ένα πέναλτι 22% στη διαφορά μεταξύ των αποδείξεων που υπέβαλε, του ποσού των αποδείξεων που υπέβαλε μέχρι το εισόδημά του. Τι ισχύει για τις αποδείξεις και ποιες περιλαμβάνονται? Το ανώτερο όριο είναι 10.500, δηλαδή ανεξάρτητα το ύψος του εισοδήματος από μισθωτές υπηρεσίες, αν ξεπερνάει δηλαδή το 25% της 10.500, υποχρεωμένος είναι ο φορολογούμενος να υποβάλει για 10.500. Σε αυτές συμπεριλαμβάνονται ό,τι και πέρυσι, συν τα έξοδα σε φροντιστήρια, σε ασφάλεια ζωής, ενίκεια. Ποιοι κωδικοί αφαιρέθηκαν? Έχουν αφαιρεθεί όλοι οι κωδικοί των αφορολόγητων δαπανών, δηλαδή τα ασφαλιστικά ταμεία για τους ελευθέρους επαγγελματίες. Όπως ξέρετε, από φέτος το ΤΕΒΕ και γενικά τα ταμεία των επαγγελματιών θεωρούνται δαπάνες της επιχείρησης, οπότε δεν τις βάζουμε στην δήλωση εισοδήματος. Αφαιρούνται οι τόκοι πρώτης κατοικίας,
οι δαπάνη για τους στόχους πρώτης κατοικίας, τα ενίκια, κύριας κατοικίας ή των παιδιών που σπουδάζουν, η ασφάλεια ζωής, τα φροντιστήρια. Και ποιοι κωδικοί προσθέθηκαν? Οι κωδικοί που αφορούν τους επαγγελματίες με τον μπλοκάκι, οι οποίοι θα πρέπει να προσέχουν πολύ αυτόν τον κωδικό, να τον συμπληρώσουν ούτως ώστε και να φορολογηθούν με την κλίμακα των μισθωτών εφόσον έχουν το δικαίωμα. Είναι ο κωδικός του νέου επαγγελματία, όπου και αυτός πρέπει να προσεχθεί αν έχει γίνει έναρξη εργασιών μέσα στο 2013 για 5 χρόνια μπορεί να απαλλαγεί από το τέλος επιτιδεύματος. Τι άλλαξε για τους επαγγελματίες από 1η-1η-2014? Μπορούν να κόβουν αφαιρείται όλα τα στοιχεία. Αυτό είναι μεγάλο πλεονέκτημα. Και κυρίως έχουν αποδεσμεύσει τους επιχειρηματίες από το να εκδίδουν δύο ειδών στοιχεία, δηλαδή το τιμολόγιο και το δελτίο αποστολής. Επίσης, υπάρχει η απόδειξη γενικής πώλησης, όπως υπήρχε με το ονομάστηκε σε απόδειξη συναλλαγών, αλλά υπάρχει υποχρέωση και της ταμιακής μηχανής και του φορολογικού μηχανισμού μέσω κομπιούτερ. Μία άλλη αλλαγή που έγινε φέτος είναι οι λεγόμενες συγκεντρωτικές καταστάσεις πελατών προμηθευτών, που από ό,τι λένε θα είναι για φέτος κάθε τρίμηνο και από του χρόνου κάθε μήνα. Θα πρέπει να τις υποβάλουμε στο τάξη. Άλλη μεγάλη αλλαγή φέτος είναι η μεγάλη αύξηση των προστήμων. Και εδώ θέλει μεγάλη προσοχή από τους επαγγελματίες, διότι και είναι τεράστια τα πρόστιμα για μη υποβολή δηλώσεων, ό,τι δήλωση και είναι αυτή, είναι ΦΠΑ, είναι φόρο μισθωτών υπηρεσιών, είναι φόρο επαγγελματιών, είναι συγκεντρωτική κατάσταση. Το πρόστιμα είναι 1.000 ευρώ για κάθε δήλωση. Επίσης, κάτι πολύ σημαντικό που πρέπει να προσέξουν οι επαγγελματίες είναι τα τιμολόγια αγοράς άνω των 500 ευρώ. Αυτά τα τιμολόγια θα πρέπει να εξοφλούνται πάντα μέσω τραπέζης, εάν θέλει ο επιχειρηματής να θα εκπέσει από τις δαπάνες του. Εάν κάποιος ιδιώτης δεν έχει την πολυτέλεια του χρόνου να ασχοληθεί με τα φορολογικά και όλα αυτά, εσείς πώς μπορείτε να το βοηθήσετε? Εκτός από το λογιστικό γραφείο που έχουμε εδώ στη Μεγάλο Αλεξάνδρου στην Άνω Περαία, ανοίξαμε εδώ και ένα χρόνο ένα καινούργιο υποκατάστημα στην Αθέων, στην Κάτω Περαία, όπου φιλοδοξούμε να το μετατρέψουμε σε ένα ιδιωτικό ΚΕΠ, κυρίως φορολογικών υποθέσεων και ασφαλιστικών, μια και εδώ και 3 χρόνια ασχολούμαστε και με συνταξιοδοτικά. Δηλαδή, τι ακριβώς κάνετε? Μπορούμε κάποιον να τον βοηθήσουμε, καταμετρώντας το ένσημα, να τον κατευθύνουμε με ποιο τρόπο μπορεί να βγει πιο γρήγορα ή ποιος τρόπος του συμφέρει να βγει στη σύνταξη και στο τέλος να αναλάβουμε όλο το φάκελο της σύνταξης και της υποβολής στο ταμείο που υπάγεται. Σοφία και Ελένη Αναστασίου. Εμείς αναλαμβάνουμε συνταξιδοτικά, φορολογικές διεκπαιρεώσεις και λογιστικά. Εσείς απλά απολαμβάνετε.